συμπολίτες και συμπολίτισες, φιλιατρινές και φιλιατρινοί, τριφίλιες και τριφίλοι. Είμαστε πάλι σε κινητοποίηση για μια ακόμα φορά σε μια συμβολική κατάληψη του Εθνικού Δρόμου Κυπαρισίας Φιλιατρών, προκειμένου να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας και την οργή μας στο σχεδιαζόμενη κατάργηση του Αστυνομικού Τμήματος Φιλιατρών. Η κατάργηση αυτή αποτελεί μια κατάπτυστη κίνηση που δεν λαμβάνει υπόψη την ιστορία της πόλης των φιλιατρών, το τι έχουν προσφέρει τα φιλιατρά στο ελληνικό κράτος κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου του ελληνικού κράτους, και μειώνει και το πρεστής της πόλης και τη λειτουργία της ως πόλη. Επίσης, ο δεύτερος λόγος που κάνουμε τις κινητοποίησεις και θα συνεχίσουμε να τις κάνουμε είναι ουσιαστικός λόγος ασφάλειας. Τα φιλιατρά έχουν πρόβλημα ήδη ασφάλειας και τα προηγούμενα χρόνια με ένα υπουλειτουργών αστυνομικό τμήμα, με τους αστυνομικούς της οργανικής δύναμης φιλιατών αποσπασμένους σε άλλες πόλεις. Η αναδιάρθρωση που προτάθηκε από το Υπουργείο είναι απαράδεκτη. Εμείς δεν θα δεχθούμε τα τελεσμένα και θα συνεχίσουμε και τον αγώνα και μετά, όπως έχουμε τονίσει σε όλους τους τόνους. Θα προχωρήσουμε, μετά τους χαιρετισμούς, θα προχωρήσουμε σε πλήρη κατάληψη της Εθνικής Οδού, δηλαδή θα προχωρήσουμε και θα κλείσουμε τον Εθνικό Δρόμο στο σημείο πέρα. Συμβολικά για 10 λεπτά. Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Χρόνια πολλά για τις Άγιες Μέρες, αν και οι αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη δεν μας επιτρέπουν να χαρούμε τις γιορτές. Έχω πει κατά καιρούς σε διάφορες εκδηλώσεις που έχουν γίνει για την κατάργηση των αστυνομικών τμήματων και των φιλιατρών και του Κοπαρακείου, ότι αυτοί που πήραν αυτές τις αποφάσεις δυστυχώς είναι άσχετοι με την περιοχή. Δυστυχώς δεν έλαβαν υπόψη τους αυτά που έπρεπε να λάβουν και αποδεικνύεται καθημερινά. Αποδεικνύεται καθημερινά ότι η εγκληματικότητα αυξάνει και δεν υπάρχει κανένας να μπορέσει να εγγυηθεί ασφάλεια στους πολίτες αυτού του τόπου. Δυστυχώς, το να καταργήσεις κάποιο αστυνομικό τμήμα δεν είναι μόνο πλήγμα για την πόλη των φιλιατρών, αλλά είναι πλήγμα και για όλο το Δήμο Τριφυλίας. Όλος ο Δήμος Τριφυλίας είναι, φανταστείτε, ένα ανθρώπινο σώμα και να το αφαιρέσει κάποιο όργανο. Αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή. Αφαιρούν κάποιο όργανο, αφαιρούν ένα κομμάτι από την αστυνομία, αφαιρούν κάποιο όργανο από το Δήμο Τριφυλίας. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις με διάφορους τρόπους και θα πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι κύριοι που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις ότι δεν είναι δυνατόν να εγγυούνται ασφάλεια σε αυτόν τον τόπο όταν κλείνουν αστυνομικά τμήματα. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Αυτή η κοινωνία και να πει σε αυτούς που αδιαφορούν ότι αυτό το οποίο συμβαίνει, αυτό το τερατούργημα, αυτό το έγκλημα που γίνεται για την περιοχή δεν μπορεί να είναι ούτε δεχτώ ούτε αποδεχτώ. Πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουν να ακούνε την κοινωνία. Η κοινωνία λέει ότι αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Προσβάλλουνε και την νοημοσύνη και τη λογική, αλλά κυρίως δείχνει το χαρακτήρα των ανθρώπων που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Εμείς θα είμαστε εδώ και έχουμε αντοχές να είμαστε για πολύ καιρό εδώ, γιατί διαλέξαμε να ζήσουμε σε αυτόν τον τόπο αδιάλειπτα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν οι άλλοι να είναι εκεί. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα δεχτούμε με κανένα τρόπο ό,τι και απόφαση να πάρουν, θα προσπαθήσουμε να την ανατρέψουμε. Έχουμε αντοχές, δεν ξέρω αν τις έχουν και αυτοί. Σας καλώ όλους και ακόμα περισσότερους να είμαστε σε όλες τις κινητοποιήσεις που θα αποφασίσουμε και θα δημιουργήσουμε μαζί. Καλή συνέχεια. Η κινητοποίηση αυτή γίνεται
διότι ήρθε επισκέφθηκε την αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας ο κύριος αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας και ανέφερε ότι το σχέδιο θα εφαρμοστεί 10 με 15 Γενάρη. Επίσης θα πρέπει να τονίσω ότι στη σύσκεψη από πληροφορίες που έχουμε μάθαμε ότι έχουν και σχέδιο B σε βάθος τριετίας να αφήσουν ένα τμήμα τελικώς στην Τριφυλία. Οπότε και η ίδια η ύπαρξη του ΑΤΑΒ Γαργαλιάνων είναι υπόαίρεση. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσουμε και το ΑΤΑΒ Κοπανακίου που αφορά συμπατριώτες μας και το γεγονός ότι καταργείται η τροχέα. Για μας τους φιλιατρινούς το θέμα το μείζον είναι το ΑΤΑΒ Φιλιατών. Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλος τον αγώνα. Η απόφαση θεωρείται από μας παράνομη και δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή. Παρακαλώ τώρα όλους να κλείσουμε την Εθνική Οδό Φιλιατών και Παρισίας. Απόσυρση του προεδρικού διατάγματος, μη εφαρμογή του στην Τριφυλία. Κύριε Δικητά μου, καλημέρα. Θα θέλαμε να πούμε να πούμε για χρόνια πολλά και τις ευχές. Θα τις φυλάξουμε για το τέλος ιδίας. Ο ανθρώπινος παράγοντας δεν τελειώνει. Είμαστε σε πλήρη απογοήτευση για το πλαίσιο της αστυνομίας. Δεν είναι προσεκτικές αντιλήψεις. Εμείς εκφράζουμε την κοινωνία όπως ακριβώς το πληρώνει αυτό το θέμα. Τελικώς υπάρχει και παραβατικότητα και είδαμε και τα κερδόνια γνωστή από την Εσυμβή και πόσο σημαντική είναι η αστυνομία για την διερεύνηση των περιστατικών. Για μας αυτή η υπόθεση δεν πρέπει να κλείσει. Διαβεβάστε στους ανωτέρους σας ότι ο Δήμος και η κοινωνία είναι σε ανάστατη και θα έχετε αντιληφθεί ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είμαστε θετικοί στο να υποβαθμιστεί το αστυνομικό τμήμα και να αντικατασταθεί από τον αστυνόμο της πόλης. Δυστυχώς, είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Εύχομαι η λογική να επανέλθει στον τόπο και πόλεις από 5.000 κατοίκους αυτονόητα θα έπρεπε να έχουν αστυνομικά τμήματα και μικρότερες πόλεις βεβαίως θα μπορούσαν να έχουν αστυνομικούς σταθμούς. Αυτά έχω να πω. Απογοήτευσαν την κοινωνία, τίποτα άλλο. Από τη πλευρά μας, κύριε Δήμαρχε, την παρουσία σας και όλων που σας συμπαραστέκονται και τα αιτήματά σας, θα μεταφερθούν άμεσα. Ευχαριστούμε πολύ. Σεβόμαστε την αστυνομία, σας σεβόμαστε εσάς προσωπικά και όλους τους άντρες σας και νομίζω ότι πρέπει να καταγραφεί στην ιστορία ότι επιτέλους οι πολίτες παρακαλούν την αστυνομία να μείνει στον τόπο. Είναι μια αναγνώριση του έργου σας και σαν τέτοια πρέπει να το διακλάβετε προσωπικά. Ευχαριστούμε και να είστε καλά. Προσωπικά, καλές γιορτές, να είστε χαρούμενοι. Ευχές για όλους. Και να δούμε και του χρόνου ότι τα Χριστούγεννα εδώ και να σας πούμε πάλι χρόνια πολλά και τις ευχές. Χρόνια πολλά και πάλι. Χρόνια πολλά. Και υγεία και ευχές για όλους. Τον έτος, ό,τι το θυμίζει ο καθένας. Κύριε αστυνόμε, και εγώ ως επικεφαλής της εμείς αντιπολίτευσης και της Δημοκρατίας, καταρχά να εκφράσω τις ευχές μου για καλά Χριστούγεννα και τις ημέρες του νέου χρόνου. Και καλή επιτυχία σε όλους σας. Ήρθαμε σήμερα λοιπόν να εκφράσουμε εδώ την δυσαρέσκειά μας και την ανάκτησή μας για αυτή την απόφαση, η οποία απόφαση δεν είναι ρεαλιστική και δεν έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό της αστυνομίας, ειδικά για αυτόν τον τόπο. Ήδη έχουν καταγραφεί πολλά περιστατικά και είναι εμφανής η αύξηση της εγκληματικότητας τον τελευταίο καιρό σε όλες τις περιοχές του Δήμου μας, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη.
και δυστυχώς με το να κλείσουν κάποια αστυνομικά τμήματα όπως είναι το Φιλιατρών, που είναι ένα από τα βασικά αστυνομικά τμήματα όπως είναι το τμήμα του Παναγίου, πιστεύω ότι δεν θα βοηθήσει αυτό όσον αφορά την εξάλληψη της εγκληματικότητας, αλλά μάλλον θα αυξηθεί η εγκληματικότητα. Όσο και άριστα να κάνετε εσείς τη δουλειά σας που εκτιμούμε απεριόριστα το σώμα της αστυνομίας, ότι κάνει καλά τη δουλειά, δυστυχώς είναι λίγα τα μέσα που έχετε και λίγες οι δυνατότητές σας, με αυτά που πρόκειται να συμβούν. Θα παρακαλέσω λοιπόν να εκφράσετε κι εσείς προς τους αμετέρους σας τη δυσαρέσκειά μας και την αναστάθμιση που υπάρχει στο λαό της Σιθηλίας για το κλείσιμο των προβλημάτων. Να είστε καλά κι εσείς και τα δικά σας τα αιτήματα. Θα μου τα ευχαριστούν. Ευχαριστώ πολύ, Δήμα. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Του χρόνου πάλι εδώ. Να είστε καλά. Το τραπέζι είναι το νέο.